κυβέρνηση συνεργασίας, ο κύριος Πρωθυπουργός θα μας είναι ακόμα πάνω στο σβέρκο. Λοιπόν, θέλετε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα ή να πάμε... Όχι, όχι, όχι. Θέλω να μου βρείτε... Όχι, όχι, δεν θέλω ακόμα να δούμε το βίντεο αφιέρωμα στην οικογένεια Παπανδρέου. Θα το δούμε σε λίγο. Θέλω να πάμε... Θέλω να πάμε να δούμε, να αποτελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε, να δούμε κυρίες και κύριοι και να θυμηθούμε τι έλεγαν 24 και 48 ώρες πριν του δώσουν του πολιτικού αμοραλιστή της χώρας. Θα συνεχίσω να τον αποκαλώ έτσι και θα το αποδείξω στο τέλος. Και όποιος θέλει, εδώ είμαστε. Εδώ είμαι εγώ μάλλον. Γιατί η οικογένεια Πανδρέου από τον γέρο της Δημοκρατίας μέχρι σήμερα έχουν αποδείξει ότι είναι πολιτικά παραδόπιστοι και πολιτικά αμοραλιστές. Και το καταθέτω αυτό που λέω γιατί έχω διαβάσει τη νεότερη πολιτική ιστορία. Για να δούμε τους υπόλοιπους λοιπόν που στήριξαν τον πολιτικό αμοραλισμό που έχει οδηγήσει σε ένα απίστευτο αδιέξοδο πολιτικό και οικονομικό τη χώρα. Να δούμε τα πουλάκια μου ποια είναι όλα που έλεγαν 48 ώρες πριν. Εγώ θα τον ρίξω. Οι κολοτούμπες που εξευτέλησαν τη δημοκρατία. Η κυρία Θεία Ψεύτρα. Κυρία Κατσέλη. Που όταν δεν υπήρχε ο ίσκιος του Τζέφρι πάνω από το κεφάλι της, έκανε ταρζανιές. Και μόλις μπήκε στη Βουλή, την έπιασε σύγκριο. Ψήφισε τον κύριο Παπανδρέου και μετά ο μεγάλος ευεργέτης και αυτοκράτορας του έθνους. Πήρε τη μεταλαβιά μετά. Την γονάτισε και τη μετάλαβε. Την γονάτισε και τη μετάλαβε. Και τη δέχτηκε πίσω. Σαν το απολελαίο πρόβατο. Συγχαρητήρια, κυρία Κατσέλη. Να έχετε την ευχή του ελληνικού λαού. Ο επόμενος. Θα σε εκθέσουμε όλους εδώ απόψε. Αφού δεν τολμούν τα καθεστωτικά κανάλια, θα τολμήσουμε εμείς. Η κυρία Καλτσοδέτα της Βουλής. Κατά τις ρίσεις του κυρίου Σοκράτη Ξινίδη. Δεν το είπαμε εμείς. Ο κύριος Ξινίδης, νομίζω, κύριε Παπακυριακό. Ναι. Και κύριε Χίτο. Έτσι ακούστηκε. Όχι έτσι ακούστηκε. Γιατί την είπε στο διάδραμο της Βουλής. Φύγε από εδώ, μόλι. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το επίπεδο του ελληνικού. Διαφωνούμε γιατί είναι. Ωραία κοπέλα η κυρία. Και επειδή είναι ωραία κοπέλα. Αλλά είναι σεξιστικό το σχόλιο του κυρίου Ξινίδη, αν υφίσταται. Οφείλει να βγει να το διαψεύσει. Είναι ένα ελεηνό σχόλιο στην Ελλάδα του 2011. Γιατί δεν είμαστε Ισλάμ εδώ πέρα και να υπάρξει η απαξίωση της γυναίκας κατά αυτόν τον τρόπο. Εάν το έκανε, είναι απαράδεκτος. Είναι ελεηνό. Θα πρέπει να βγει να το διαψεύσει. Όσο μένει αυτό το πράγμα στον αέρα, αυτός ο άνθρωπος είναι φασίστας. Η νοοτροπία του είναι. Του μεσαίωνα, μεσαιωνική, στην Ελλάδα τα δικαιώματα της γυναίκας και του παιδιού, δόξα τω Θεώ, προστατεύονται εδώ και χιλιετηρίδες, κύριε Ξινίδη. Οπότε οφείλετε να βγείτε. Μα πρέπει να βγει να το διαψεύσει. Δεν το διέψευσε, παιδιά. Μα υπήρχαν αυτοί που είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Υπήρχαν αυτοί που για τους χαρακτηρισμούς δεν σύμφωνο. Και πόσο ωραία κοπέλα. Πάμε στους επόμενους κολοτούμπες. Πάμε στους επόμενους κολοτούμπες. Ο ψευτολόγος του Πειραιά, ο κύριος Λιτζέρης, πολιτικός ψευτολόγος. Θα τον ρίξω με τέτοια τα ηλίκια ξεγενάς. Ο επόμενος. Α, βάλουμε και λίγο τις φωνές απόψε εδώ πέρα. Γιατί άμα δεν βάλουμε τις φωνές δεν γίνεται τίποτα. Γελάει ο φίλος μου ο Βασίλης ο Χίτος. Ο Λουέρτης. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος. Μεγάλη προχώρα όλοι μαζί σας, σώσουμε την Ελλάδα. Ο Μπόσης. Ο Μπουμούρης του Πασόκ. Θα σώσει την Ελλάδα ο Ανδρέας Λοβέρδος. Να σε κάνουμε και πρωθυπουργό της χώρας. Αν δεν γίνεται, έχει πάρει άλλο σειρά. Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Ο Δελαπατρίδης της πολιτικής. Αυτός κοιμάται, ξυπνάει, το πρωθυπουργείο λίγη σκέφτεται. Πάντως έχω παρατηρήσει ότι ο κύριος Λοβέρδος, στα πλαίσια να φτιάξει το προφίλ του, βάφει και τα μαλλιά του. Τώρα και εσύ, τώρα κακό είναι να βάφει τα μαλλιά. Δεν είναι κακό, αλλά για να δείτε πού φτάνει η. Ποια? Η υπέρμετρη φιλοδοξία του καθενός από αυτός εκεί πέρα. Πες μου ένα στιγμή που δεν τα βάζει τα μαλλιά σου. Εγώ Γιάννη μου. Αφού βλέπω ρε σκουρίνα σήμερα. Αυτό να σου πούνε οι θαυμάστριές μου. Αφήνω την απάντηση. Λοιπόν, σοβαρευτείτε ρε παιδιά. Σοβαρευόμαστε κύριε Κύριο. Σας παρακαλώ για όνομα του. Εγώ δεν τα βάφω. Έχει περάσει μια ώρα εκπομπής έτσι. Γιατί έχουμε να παίξουμε. Λοιπόν, τον είδαμε τον κύριο Λόγο. Πάμε παρακαλώ. Η κυρία Βάσου Παπανδρέου. Τι έλεγε η κυρία Παπανδρέου, παιδιά, διαθυμίστε μου σας παρακαλώ. Η κυρία Παπανδρέου. Ήταν η μοναδική που όρθωσε ανάστημα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Για κανένα δύο μέρες, έτσι. Ναι. Στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν η μόνη που βγήκε και είπε ότι μας δουλεύεις, πρέπει να παραιτηθείς. Είσαι κατώτερος των περιστάσεων. Ναι. Είσαι κατώτερος των περιστάσεων. Περίμενα να παραιτηθείς. Συνέχεται τη δήλωση της αγαπητής Βασούλας της Διαπλοκής. Όπου επιχειρηματίας η Βασούλα από πίσω. Δώστε μου τη δήλωση. Τα ψέματα τελείωσαν. Είναι ώρες ευθύνης για όλους μας, κυρίως για την κυβέρνηση, αλλά και για την αντιπολίτευση. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση αυτή τη στιγμή
για να μην καταρρεύσει η χώρα, είναι αυτό που πρότεινα πριν από 3 μέρες, να συγκροτηθεί άμεσα με πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, με στόχο τη διασφάλιση της συμφωνίας της 26ης-27ης Οκτωβρίου και μετά να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές. Όλοι θα πρέπει να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Άλλοι, έχουμε άλλους τελείως. Ένας τηλεθεατής, Στέφανε, μου έστειλαν ένα μήνυμα. Όχι, άσε τι σου έστειλαν. Όχι, έχει ενδιαφέρον. Άσε τι σου έστειλαν να τελειώσω. Η Άννα Διαμαντοπούλου. Μην το συζητήσουμε. Κολοτούμπα made in Bilderberg, κύριε. Βέβαια, πήρε και το λόγο στη Βουλή και του είπε του κυρίου Παπανδρέου, άλλα μας είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα παραιτηθείς. Έρχεσαι στη Βουλή και το παίρνεις πίσω. Και πήγε και αυτή και έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη. Είναι, αγαπητέ Βασίλη, είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Ραγκούσης. Όπως με ενημερώνουν, τον κύριο Ραγκούση που πήγε σήμερα στην Πάρο για να ξεγνιάσει, είχε πολλές κοτούρες, τον περίμενε μία λιμουζίνα μετά την αποβίβαση στο αεροδρόμιο της Πάρου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που είναι οι φίλοι του ελληνικού λαού. Πήγε στην Πάρο και τον περίμενε η λιμουζίνα. Γιατί δεν έχεις αυτοκίνητο να πας στο προορισμό σου. Αυτό είναι το νέο πολιτικό ήθος της διακυβέρνησης Παπανδρέου. Πάμε στους επόμενους για να προχωρήσουμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σημειώσουμε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Βρετός, η κυρία Παναρίτη, ο κύριος Βουδούρης. Ο κύριος Καρτάλης, η κυρία Κεφαλίδου. Φέρτε τους μπροστά όλους. Φέρτε τους να τους εκθέσουμε. Ο κύριος Αμυρίδης, ο κύριος Καρίδης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι. Τον Βούρο τον ξεχάσατε, ρε παιδιά. Ο Βούρος έχει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Για το πώς θα κάνει το επόμενο γυμνό. Πάμε κυρίες και κύριοι σε διαφημίσεις. Και όταν επιστρέψουμε, θα τους χορέψουμε όλους τα κάρβουνα. Γιατί μόνο εμείς τελικά μείναμε εδώ πέρα. Μόνο εμείς μείναμε να τα πούμε. Δεν τους βλέπω τους άλλους. Έχουν εξαφανιστεί. Πάμε σε διαφημίσεις. Κάθε μέρα, Contra Live. Με ειδήσεις, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, με διεθνείς εξελίξεις, με τους πολίτες πρωταγωνιστές. Contra Life, με τη Σοφία Μίτιλη. Μαζί της η Ευδοκία Μίτιλη. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Contra Life. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra Channel. Contra News, με τον Terence Quick. Κάθε βράδυ στις 10, το πιο ολοκληρωμένο δελτίο ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης που δίνει τις καθημερινές μάχες για την πλήρη, ξεκάθαρη και ασυμβίβαστη ενημέρωση των Ελλήνων. Contra News με τον Terence Quick. Κάθε βράδυ στις 10. Ρε φίλε πανουργιά.
τους τα γράψεις όπως τα λέγω, να τους τα πεις. Καραϊσκάκης Ευταλής. Και σε κύριε, πρόκειται για το τραγούδι του... όχι του Παπακοσταντίνου. Παπακοσταντίνου. Βέβαια, η πίστη Σπύλου το παίζουμε από την αρχή της εκπομπής. Από όταν ξεκινήσαμε εδώ στο Κόντρα, ένα τραγούδι που δεν μπορούμε να το λογοκρίνουμε. Υπάρχουν αιχμηροί στίχοι, στίχοι που ακούγονταν από τους ήρωες της Επανάστασης. Οι στίχοι είναι του Νίκου Καλογερόπουλου, η μουσική του Νίκου Καλογερόπουλου, του γνωστού ηθοποιού. Έχουμε δεχτεί για το συγκεκριμένο τραγούδι πολλούς επένους που το παίζουμε. Κάποιοι διαφωνούν, εμείς συνεχίζουμε να το παίζουμε αλογόκριτο. Θέλετε να δείτε ποιοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους στηρίζεται ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου που δεν θα παραιτηθεί, επαναλαμβάνω, για να στηρίξει κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας και κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης. Θέλετε να ξαναθυμηθούμε για να δούμε ποιους κυνηγούσαν στο δρόμο οι πολίτες, ποιους κυνηγούσαν στο δρόμο στις πλατείες οι πολίτες, αυτοί που έχουν τη λαϊκή εντολή για να ορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις. Απολαύστε τους. Το μακελιό ρωτά τον αξιοσέβαστο Γεώργιο Παπανδρέου, τον νεότερο, επειδή κάθε μέρα ο Πρωθυπουργός δεν παραλείπει να αναπαράγει την κασέτα της λαϊκής εντολής και δεν ξεχνά ποτέ να μας αναφέρει ότι η κυβέρνησή του έχει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Ας του θυμίσουμε λοιπόν εμείς τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξε ο ελληνικός λαός τους τελευταίους 24 μήνες τον ίδιο, τους υπουργούς του και τα στελέχη του. Κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως ξεχάσατε την επίσκεψή σας στη Σύρο, εκεί όπου η στρατιά των σωματοφυλάκων σας είχε αποκλείσει όλη την Ερμούπολη για να μην σας λιντζάρουν οι εξαγριωμένοι πολιτές. Μήπως ξεχάσατε ότι τρέχατε σαν το λαγό για να γλιτώσετε από τη μήνη του έξαλλου πληθούς. Να σας το θυμίσουμε εμείς. Κύριε Παπανδρέου, μήπως ξεχάσατε τις φάπες που άρπαξε στη Λαμία ο εθνοπατέρας σας Νίκος Τσόνης, ο οποίος ντρόπιασε τους ψηφοφόρους του με το ατυχέστατο παράδειγμα του Δημητράκη στη Βουλή και την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου. Αν το ξεχάσατε, να σας το θυμίσουμε εμείς. Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, μήπως ξεχάσατε τους φουσκωτούς του Υπουργού σας Ανδρέα Λοβέρδου που τσάκισαν τον κόσμο στο ξύλο στα καπί των Αγίων Αναργύρων για να καταφέρει ο Μπόσης Ολουέρντι να φτάσει στην εκδήλωση. Να σας το θυμίσουμε και αυτό εμείς. Κύριε Πρωθυπουργέ, ξεχάσατε τις καρεκλιές και τα μπουγελώματα που έφαγε στη Βουκουρεστίου μετά την επική κολοτούμπα και την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου ο βουλευτής σας Αλέκος Αθανασιάδης. Μιας και έχετε ασθενή μνήμη, να σας το θυμίσουμε και αυτό εμείς. Κύριε Παπανδρέου, μήπως ξεχάσατε τα πρόβια και τα αγελαδινά που έφαγε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μετά τις παλιομπριζόλες στα Καλυβιά. Το μακελιό δεν ξεχνά. Φρέσκο γιαουρτάκι κέρασαν οι φοιτητές και την υπουργάρα σας, το Χάρη Κασανίδη, όταν πήγε σε μεταμεσονύχτια προβολή σε κινηματογράφο της συμπρωτεύουσας. Κατέστρεψε τη ζωή μας, ρε! Κατέστρεψε τη ζωή μας! Την ανεργία μας έχεις οδηγήσει! Βεβαίως, οι πολίτες που όπως προσπαθείτε να μας πείσετε στηρίζουν τόσο την κυβέρνησή σας, φροντίζουν και για τη σύντηση των υπουργών σας. Πίναγε φαίνεται ο υφυπουργός Όθωνας στην Κρήτη και έσπευσε μία αρχαιολόγος να τον ταΐσει ομελέτα και με τι αυγά ημέρας. Ψηφίσατε το μνημόνιο. Όχι, ψήφισα το μνημόνιο. Και να μην ξεχάσουμε και τον βουλευτή Μαγκούφη, ο οποίος σάρπαξε τις χοντρές του στα Τρίκαλα και μάλιστα αποστέλεχος του Πασόκ. Τέτοιο κροσέ θα το ζήλευε και ο Κάσιους Κλέη. Όπως είδατε, κύριε Παπανδρέου, το μακελιό δεν ξεχνά και δυστυχώς για εσάς δεν ξεχνούν και οι Έλληνες πολίτες. Το τελευταίο φιλμάκι με τον Γκούφη μ' άρεσε. Συγγνώμη, με τον Μαγκούφη. Πηγαίνετε, κύριε Καρατζαφέρη, κυρία Μπακογιάννη, κύριε Κουβέλη και κύριε... Ποιος άλλος απομένει από τους μικρούς. Αυτή δεν είναι. Δημαράς, ο Δημαράς. Κύριε Δημαρά, πηγαίνετε όλοι μαζί και κάνετε κυβέρνηση συνεργασίας. Αλλά με αυτούς που έφαγαν ξύλο στον δρόμο και τους πετάγανε τις καρέκλες, θα κάνετε κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας για να υπογράψετε την υποθήκευση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας στην κυβέρνηση του Βερολίνου. Πηγαίνετε. Αν έχετε το σθένος
και την κοινοβουλευτική δύναμη πηγαίνατε και κάνετε κυβέρνηση συνεργασίας. Με αυτούς που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση και τη στρώγανε στον δρόμο. Τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω. Σε λίγο. Ευχαριστώ. Γιατί έχουμε και άλλο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ. Να πάτε επίσης, κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας, που δεν παρετήστε, κύριε πολιτικά αμοραλιστή Πρωθυπουργέ της χώρας, που μένετε στο καστρί και σας φυλάνε 200 αστυνομικοί, που από αυτούς έχετε ξεχάσει τους μισούς να τους πληρώσετε, να ζητήστε και την αρρωγή του κυρίου Νιώτη και του κυρίου Διαμαντίδη, κύριε Πρωθυπουργέ, για να στηρίξουν την κυβέρνηση συνεργασίας Βενιζέλου. Αφού ο Σαμαράς δεν είναι πατριώτης, όπως εσείς λέτε, και εγώ δεν έχω κανένα λόγο απόψε να υπερασπιστώ τον κύριο Σαμαρά, που έκανε τα δικά του σοβαρά τακτικιστικά λάθη. Τα δικά του σοβαρά επικοινωνιακά λάθη. Να πάτε, κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας που δεν παρετήστε, να κάνετε κυβέρνηση συνεργασίας υποστηριζόμενος από τον κύριο Νιώτη και τον κύριο Διαμαντίδη. Δείτε τι έπαθε ο κύριος Νιώτης και ο κύριος Διαμαντίδης στην Νικαία. Σε κανένα ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστέψαμε ποτέ και δεν ανήκουμε πουθενά. Κυρίες και κύριοι, εδώ είναι αυτοί που ξεπουλάνε τη ζωή μας. Εδώ είναι. Δεν κάθονται αραφοί. Εδώ αυτοί που ξεπουλάνε τη ζωή μας. Εδώ σύλλα και μας εμένει εδώ πέρα. Με τη συνοδεία παρέα. Και μη σε ξανακούσω να λες ότι ανήκουμε σε κάποιο κόμμα. Είδες, Στέφανε, με συγχωρείς. Με αυτούς να πάνε να κυβερνήσουν τη χώρα. Είδες πόση, ώρα έκανε να σηκωθεί από την καρέκλα του καφενείου. Φαντάσου από τη βουλευτική. Και πώς έφυγε όταν τον πήραν στο κυνήγι. Έτσι πρέπει να γίνει δεν και τώρα. Έτσι, περίμενε, να τελειώνουμε. Στέφανε, την αστυνομία, ναι. Δεν υιοθετούμε τους χαρακτηρισμούς. Το πρωί με πλησίασε. Δεν υιοθετούμε τους προπυλακισμούς. Πλην όμως καλούμε απόψε τον κύριο Καρατζαφέρη, την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Δημαρά και τον κύριο Κουβέλη, με αυτούς τους βουλευτές που τους αποκαλεί ο κόσμος κλέφτες στους δρόμους, να πάνε να συγκυβερνήσουν για να βγάλουν τη χώρα από τη σοβαρή πολιτική κρίση. Με αυτούς να πάτε που τους αποκαλεί ο κόσμος κλέφτες και απαταιώνες. Αφήστε, κύριε, τον προβοκατόρικο ρόλο σας. Δεν σας έδωσα το λόγο. Δεν σας έδωσα το λόγο. Πάρτε το λόγο, παρακαλώ. Πάρτε το λόγο. Πάρτε το λόγο. Πάρτε το λόγο. Λοιπόν, το πρωί με πλησιάζει ένας πολίτης. Πάρτε του τον λόγο. Ένας πολίτης. Δεν του δίνω. Πλησιά... Όχι, παρακαλώ, δεν του δίνω. Δεν θα σε αφήσω να μιλήσει κι εσύ. Σε μένα, παρακαλώ. Όχι, κύριε Δαραβίκα, δεν ασχολιάστε τίποτα. Γιατί αφήσει σχολιάστε. Θα σας δώσω εγώ το λόγο όταν σχολιάστε. Θα σας δώσω εγώ το λόγο.
Πάμε, κυρίες και κύριοι, αφού χαλαρώσουμε μετά από αυτά που είδαμε, με αυτούς θα κάνει συγκυβέρνηση ο Πρωθυπουργός που δεν παρετείται, για να δούμε το τέλος της τριλογίας που σας είχαμε ετοιμάσει. Το τρίτο βίντεο αφορά την προσφορά στο έθνος της οικογένειας Παπανδρέου. Αφού δεν αποφασίζει κανένας άλλος δημοσιογράφος ή κανένα άλλο μέσο να τα πει, θα τα πούμε εμείς. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι η προσφορά της μεγάλης οικογένειας Παπανδρέου από το γέρο της Δημοκρατίας, τον αρχομανή γέρο της Δημοκρατίας του 1960, που με τον ανένδοτο αγώνα και όλα αυτά τα οποία έκανε, κυρίες και κύριοι, έστειλε τη χώρα στην πολιτική ανομαλία και από εκεί κατευθείαν στη Χούντα, τον άνθρωπο που εξόριζε μετά το 1945 τους αριστερούς στα Ξερονήσια. Κύριε Παπακυριακόπουλε, νομίζω ότι δεν με απατάει η ιστορική μου μνήμη. Αυτό ήταν ο ρόλος του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Να στέλνει τους κομμουνιστές στα Ξερονήσια. Επί των ημερών του αθώωσαν τους δοσύλλογους. Έτσι. Η Νιρεμβέργη στην Ελλάδα δεν έγινε ποτέ. Να τα πούμε όλα απόψε, λοιπόν. Χωρίς να παίρνουμε θέση, γιατί ένας εμφύλιος πάντα είναι ένα τραγικό. Να τα πούμε όλα, κύριε Παπακυριακόπουλε. Να τα πούμε όλα απόψε εδώ. Αλλά οι Χριστοφοράκοι, οι Μαντέλιδες, τα μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα που τότε υμνούσαν το Φίρερ και σήμερα υμνούν το νέο Φίρερ, πέρασαν όλοι αλόβητοι επί Προεδρίας Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Μέχρι τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος καταφέσωσε τη χώρα, δίνοντας ψωμί στον κόσμο να φάει. Ναι. Αλλά με εκείνο το τσοβόλα οδό στα όλα, η χώρα έπεσε έξω. Και μέχρι το γιο του, το γιώκα του, το νέο πρωθυπουργό της χώρας, τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να οδηγήσει την πατρίδα σε εμφύλιο σπαραγμό. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η κυρία Μαριώτα Σιμινελάκη.